Λοιπόν, πηγαίνω ευθύς αμέσως να συναντήσω τηλεφωνικά βεβαίως για ακόμη μια φορά τον κύριο Καλλιέργο Βουλγαράκη, είναι ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ηρακλείου. Τον καλημερίζω ευθύς αμέσως και σας εύχομαι και καλό μήνα, κύριε Βουλγαράκη. Καλημέρα, καλό μήνα και σε εσά και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Κύριε Βουλγαράκη, αναμένετε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας νομίζω σε λίγες ώρες από τώρα. Δεν έχει φτάσει ακόμα στο Ηράκλειο, το μεσημεράκι έρχεται, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Θα έχουμε τη χαρά σε λίγο, κατά τις 2 ώρα περίπου, θα αφηχθεί για δεύτερη φορά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και το αντικείμενο της σύσκεψης, πιστεύω ότι το γνωρίζετε, είναι μια σύσκεψη που θα γίνει για τα τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη, την οδική συμπεριφορά στους δρόμους της Κρήτης και βεβαίως θα απασχολήσει και ο ΒΟΑΚ που βρισκόμαστε σήμερα, τι λύσεις υπάρχουν και τα λοιπά. Ναι, θυμάμαι ότι στην συγγνώμη που σας διακόπτω, θυμάμαι σε αυτή την ανάρτηση, την ανέφερα και νωρίτερα, την υπενθύμη, τη θύμισα μάλλον στους ακροατές. Θυμάμαι ότι την έκλεινε τότε, έκλεινε η κατακλείδα αυτής της ανάρτησης του υπό τον τίτλο «Φτάνει πια». Ήταν ότι ο ΒΟΑΚ με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θα γίνει, έγραφε τότε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι προσωπικά το θέμα, δεδομένου ότι η ευαισθησία του πάνω στο κομμάτι αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη. Άλλωστε το είπατε και εσείς, το είχε αναδείξει το θέμα και στο διαδίκτυο για αυτή τη σύγχρονη, θα έλεγα, το σύγχρονο μηνόταυρο που τρώει τα παιδιά της Κρήτης. Μην ξεχνάμε ότι όπου να είναι πιάνουμε τα 50 θύματα από τα τροχαία στην Κρήτη και βέβαια είναι και εκατοντάδες οι τραυματίες που... Σωστά, που δεν πρέπει να το ξεχνάμε και αυτό το στοιχείο των ανθρώπων που... Δεν είναι μόνο οι θάνατοι, είναι και οι τραυματισμένοι, οι ανάπηροι που μένουν και τα λοιπά και που προκαλούν μεγάλο πόνο βεβαίως στις οικογένειές τους πρώτα απ' όλα και βέβαια σε όλους εμάς τους υπόλοιπους, γιατί δεν είναι δυνατόν να κάθε χρόνο να έχουμε τόσα πολλά θύματα εξαιτίας του κακού οδικού δικτύου το οποίο υπάρχει. Πολύ καλά κάνει λοιπόν, θεωρώ, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και το αναδεικνύει για την Κρήτη σαν από τα επίγοντα θέματα και το έχει πάρει πάνω του και το έχει άλλωστε και ο ίδιος αναγγείλει ότι θα είναι από τις πρώτες προτεραιότητες του η αποκατάσταση του ειδικού δικτύου και όχι μόνο βέβαια στην Κρήτη. Με αφορμή αυτή τη όντως τη μακάβρια λίστα που έχουμε εδώ στο νησί, με αφορμή και ότι ο Αύγουστος που τελείωσε μόλις εχθές ήταν και από τους χειρότερους Αύγουστους διαχρονικά σε σχέση με τα θύματα που είχαμε στην άσφαλτο, η αλήθεια είναι ότι έχει έτσι ξεκινήσει και πάλι έντονα η δημόσια συζήτηση σε σχέση με το, αντιλαμβάνεστε πώς θα το πω, τι φταίει, φταίνε οι κακές μας υποδομές ή δεν φτάνουν μόνο αυτές, αλλά φτάνει και η οδική μας συμπεριφορά. Γιατί αυτό ήταν κάτι που τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σε εκείνη του την ανάρτηση. Δηλαδή, μάλιστα, είπε ότι δεν με νοιάζει αν παρεξηγηθώ από τους συντοπίτες μου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Κρήτη δεν τα έχουμε και πολύ καλά με τη συμπεριφορά μας στους δρόμους. Πέραν του ότι φταίνε, έχουν και τα κακά τους χάλια. Δεν το συζητάμε, αλλά φταίμε κι εμείς. Εμείς ίδιοι πάμε στα πανηγύρια, πάμε στους γάμους, πάμε στις βαφτίσεις, πίνουμε τις κούπες μας και μετά πιάνουμε το τιμόνι και όποιο πάρω χάρος. Αυτή η συμπεριφορά πρέπει να σταματήσει. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, θεωρώ ότι. Και αυτό το έχει αναδείξει και ο πρόεδρός μας, ότι η συμπεριφορά μας πρώτα απ' όλα είναι η κύρια ευθύνη. Από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχουν και οι κακοί δρόμοι και τα λοιπά. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να φτιάξει η συμπεριφορά όλων μας, δεδομένου ότι αυτή θεωρώ ότι είναι η κύρια αιτία των ατυχημάτων, των πολλών ατυχημάτων τα οποία συμβαίνουν στο νησί μας. Οφείλω να το κάνω, γι' αυτό και θα το κάνω βεβαίως και για όλους τους ακροατές που μας ακούνε και ενδεχομένως αναρωτιούνται τώρα, κύριε Βουλγαράκη, γιατί ακόμη συζητάμε για το βόρειο δικό άξονα. Γιατί τόσα χρόνια, και μιλώ και το λέω γιατί εννοείται ότι η Νέα Δημοκρατία έχει περάσει από την κυβέρνηση αυτού του τόπου, προφανώς. Γιατί τόσα χρόνια ακόμη δεν έχουμε δει. Ξέρετε, εννοώ ότι σε πολλού. Και είναι και λίγο αναμενόμενο και αυτονόητο νομίζω, δηλαδή ότι κάποιοι σκέφτονται και βλέπουν με καχυποψία όλα αυτά. Ακούστηκαν πολλά τις προηγούμενες μέρες και γράφησαν περί επικοινωνιακής σύσκεψης. Γιατί σου λέει που ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως κορυφαίος υπουργός προφανώς των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας να βάλει μπροστά ως κριτικός το θέμα του βόρειου δικού άξονα? Είναι μια επιχειρηματολογία που έχει μια βάση, μου επιτρέψετε να σας πω. Προφανώς και έχει και οι ευθύνες υπάρχουν, όμως θα πρέπει να τονίσω το εξής. Σε όλη την Ελλάδα έχουν φτιαχτεί κεντρικές αρτηρίες και υπάρχουν διόδια. Εμείς οι κριτικοί από την αρχή αποκρούσαμε την ύπαρξη διοδίων στο
βόρειο οδικό άξονα. Mm-hmm. Αυτό θεωρώ ότι είναι η κύρια αιτία της μεγάλης καθυστέρησης η οποία υπήρξε και μην γελιόμαστε, η οικονομική κατάσταση είναι τέτοια που αν δεν υπάρξει και συγχρηματοδότηση, υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια από την περιφέρεια προς αυτή την κατεύθυνση βέβαια για, για την Ευρωπαϊκή από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλλά αν είμαστε πίσω, εάν είναι αιτία ότι δεν δεχόμεθα την ύπαρξη διοδίων στον βόρειο οδικό άξονα. Η αλήθεια είναι ότι τα διόδια θα καταστήσουν το έργο βιώσιμο. Τέτοια, ναι, mm-hmm. έχω πληροφόρηση τέτοια που θα ήταν τελειωμένο ο βόρειο οδικό άξονα πριν ακόμα ξεκινήσουν τα έργα στην υπόλοιπη Ελλάδα, αν υπήρχε η βούληση από την πλευρά τη δική μας, των κριτικών εννοώ, και σαν άτομα αλλά και σαν φορείς, να υπάρχουν διόδια. Δεν υπήρξε αυτή η βούληση και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει αυτή η μεγάλη καθυστέρηση. Mm-hmm. Τώρα πια όμως έφτασε ο κόμπος στο χτένι και κάτι πρέπει να γίνει, έστω και αν ακόμα μπουν διόδια, θα πρέπει να δεχθούμε τα διόδια προκειμένου να πάω ασφαλής, παραδείγματος χάρη στα Χανιά, ας πληρώσω 2-3 ευρώ, μα δεν χάλασε ο κόσμος. Mm. Καλύτερα να πάω σίγουρα και ασφαλέστατα, παρά να κινδυνεύω και εγώ και τα παιδιά μου και όλοι μας. Mm-hmm. Είναι ένα θέμα αυτό, το συζήτησα και εγώ με τον Σταύρο Αρναουτάκη την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή τα του βόρειου οδικού άξονα. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι που μας κακοφαίνεται εδώ στους κριτικούς και η πρόταση της περιφέρειας είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια, όπως είπα και στον κύριο Αρναουτάκη, αναρωτιέμαι πώς μπορούμε εμείς να εξαιρεθούμε, ενώ να έχουμε ένα σύγχρονο, ελπίζω, σύντομο αυτοκινητόδρομο χωρίς διόδια. Έχουν οριμάσει τα πράγματα, θεωρώ, έχουν οριμάσει τα πάρα πολλά ατυχήματα που συμβαίνουν, πρέπει να εξαλειφθούν και έστω και αν ακόμα μπουν κάποια διόδια, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να δεχτούμε την ύπαρξή τους με την έννοια ότι η ασφάλεια είναι πριν και πάνω απ' όλα. Ναι. Φαίνεται ότι πάμε ούτως άλλως σε μια μεσοβέζικη λύση, τη λέω εγώ, αυτή τη λύση της βινιέτας όπως συνηθίζουμε να λέμε. Εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε ότι... Η οικονομική κατάσταση που έχουμε τώρα είναι πάρα πολύ κακή. Το γνωρίζει όλος ο κόσμος κτλ. Για να διατεθεί λοιπόν περίπου 1,5 δισεκατομμύριο για την κατασκευή του βόρειου οδικού άξονα με σύγχρονη μορφή, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα χρήματα δεν είναι εύκολο να βρεθούν. Για να υπάρξει λοιπόν ασφάλεια στις μετακινήσεις μας στην Κρήτη, φοβάμαι ότι θα αναγκαστούμε να πάμε σε αυτό το μοντέλο που δεν πρέπει να το αποκρούσουμε όμως αυτή τη φορά, διότι θα μείνουμε μια ζωή πίσω. Και επίσης να τονίσω, γιατί υπάρχει αμφιβολία από την πλευρά του νομού Λασιθίου όσον αφορά, η θέση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι να πάει ο άξονας από το Χανιά στο Ηράκλειο. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι να πάει από τη μια μεριά της Κρήτης μέχρι την άλλη και να μην ξεχνάμε, και δεν το ξεχνάμε εμείς τουλάχιστον, ότι ο πρώτος νομός που προσέλκυσε τους τουρίστες, που αυτή τη στιγμή είναι οι ατμομηχανοί και της Κρήτης αλλά και της Ελλάδος ολόκληρος, οι πρώτοι τουρίστες λοιπόν που επισκέφθηκαν το νησί μας, που ήταν στο Λασίθι, στον Άγιο Νικόλαο. Το έλεγε και ο Αντώνης Ζερβός εδώ. Από εκεί ξεκίνησε ο τουρισμός στην Κρήτη και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και δεν μπορεί να εγκαταλείπουμε τον νομό Λασιθίου, επειδή ενδεχομένως μας συμφέρει εμάς αν Ηράκλειο ή Χανιά και τα λοιπά να φτιάχνει το υπόλοιπο κομμάτι, και οι λασιθιώτες κριτικοί είναι και αυτοί δικαιούνται την προστασία του κράτους και την και είναι επίσης πολύ κακό το τμήμα του δρόμου προς αυτή την πλευρά, έτσι, δεν το συζητάμε εντελώς. Έχουν απόλυτο δίκιο οι φορείς του Λασιθίου που διαμαρτύρονται, βεβαίως, και εμείς είμαστε μαζί τους, είμαστε στο πλευρό τους, ελπίζω και πιστεύω ότι με την παρουσία και του Κυριάκου του Μητσοτάκη στο Ηράκλειο θα γίνει ένα βήμα ακόμα παραπάνω, ούτως ώστε να προωθηθούν τα έργα αυτά και να σταματήσει αυτή η ανθρωποθυσία η οποία γίνεται κάθε μέρα στους δρόμους της Κρήτης. Λέγεται ότι ενδεχομένως και ο Πρωθυπουργός, αν με το καλό έρθει δηλαδή το Σεπτέμβριο στο Αναπτυξιακό Συνέδριο, ενδεχομένως να έχει και κάτι να ανακοινώσει. Επανέρχομαι στη σύσκεψη για να σας ρωτήσω το εξής. Θα είναι πολλοί φορείς, έχετε ήδη απάντηση από πολλούς φορείς? Διάβαζα κάπου, το έλεγα νωρίτερα, θα πείτε μου αν είναι. Πάρα πολλοί φορείς από όλη την Κρήτη. Καταρχήν θα είναι η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, το Τεχνικά Επιμελητήρια. Φαντάζομαι θα είναι αιρετή από όλο το νησί ενδεχομένως. Πάρα πολλοί φορείς, σύλλογοι, δικηγορικός, Παγκρήτια Ένωση, Αξιωματικών Αστυνομίας, η Ένωση Φρουρών Κρήτης, υπάλληλοι, Προεδρευτικού Σώματος, Πολιτικού Σώματος, όλοι οι φορείς έχουν κληθεί και ελπίζω και πιστεύω να είναι η παρουσία τους θετική, ούτως ώστε να ληφθούν κάποιες αποφάσεις και να λειτουργήσει, αν θέλετε, αυτό και σαν πίεση προς τον
νεπερχόμενο πρωθυπουργό τις επόμενες μέρες, ούτως ώστε να προωθηθεί κάποια στιγμή το έργο αυτό, να προχωρήσει και να ξεκινήσει να υλοποιείται. Σας έχουν εκδηλώσει άρνηση κάποιοι αιρετοί φορείς στο να παραστούν σε αυτή τη σύσκεψη? Επίσημα, εμείς σαν φορέα, σαν ομαρχιακή, δεν έχουμε δεχθεί άρνηση από κανένα φορέα. Μάλιστα. Επίσημα, ενδεχομένως υπάρχουν κάποιες διαφωνίες, αλλά θεωρώ ότι είναι λάθος. Η συμμετοχή είναι αυτή που θα κάνει το κάτι θετικότερο και όχι η άρνηση συμμετοχής. Μάλιστα. Κύριε Βουλγαράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Τα περισσότερα σε λίγες ώρες από τον ίδιο τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Να είσαστε καλά. Καλό μήνα να έχουμε. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.